Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, ματιά στην ενημέρωση από το Ράδιο Εύρος. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, όταν αναφερθήκαμε στον Ζεόλιθο και την ανάθεση σε εταιρεία απευθείας και με την απόρριψη με το σκεπτικό του κυρίου Μανιάτη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, αυτής της ανάθεσης, δημιουργείται ένα θέμα τώρα εκεί στο Τρίγωνο με την εκμετάλλευση του Ζεόλιθου. Και βέβαια, το θέμα είναι ότι πριν από ένα μήνα, 22 Μαρτίου, η υπογραφή όμως το Μάιο έπεσε στα δίκαια. Ναι. Ναι, μαζί μας είναι ο κύριος Σταμάτης Κατζίδης. Στα δίκαια έγινε εκδήλωση και πέσαν και υπογραφές. Μπράβο. Η συμφωνία ήταν η απόφαση του Περιφερειάρχη, όχι του διορισμένου περιφερειάρχη, του κύριου Σόκου. Αυτός έδωσε τα λατομεία των πετρωτών σε απευθείας μίσθωση, έκανε απευθείας μίσθωση χωρίς διαγωνισμό. Χωρίς διαγωνισμό. Και αυτό ήταν παράνομο. Λοιπόν, αυτή είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Ναι, βέβαια, γιατί αυτή η εταιρεία έρχεται και επανέρχεται συνέχεια, προσπαθεί να πάρει αυτό το κοίτασμα, να το εκμεταλλευτεί, στο τζάμπα προσπαθεί. Και φυσικά υπάρχουν κόντρες και μεταξύ εταιριών, κόντρες και μεταξύ υπουργείων. Να πούμε, κύριε Γατζίδη, ότι είχατε βέβαια εσείς ενστάσεις από τότε, αλλά ήταν μια ένσταση όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, έτσι. Ναι. Τώρα έρχεται η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του κυρίου Μανιάτη, που απορρίπτει την απόφαση του κυρίου Σόκου για την μίσθωση του λατομείου. Ναι, λέει ο Μανιάτης ότι η διαδικασία δεν ήταν σύνομη. Μάλιστα. Δεν ήταν σύμφωνα με τους νόμους. Ναι. Έγινε ένα μικρό σκάνδαλο, μικρό μεγάλο δεν ξέρω. Παρακάμψανε τις νομοθεσίες, παρακάμψανε αποφάσεις δικαστηρίων και πήγαν να δώσουν τα λατομεία στην Αλεξανδρίδη και εσύ ομόρυθμο εταιρεία. Όμως πολλές ευχαριστίες είχαν ακουστεί στον Πάγκαλο, στον κύριο Πάγκαλο. Αυτός είχε βοηθήσει να ξεπλοκαριστούν και να στην άκρη να μπουν όλες αυτές οι ενστάσεις των δικαστηρίων. Άρα δεν ξεπλοκαρίστηκαν. Κοιτάξτε το τώρα. Ένα ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα πέτρωμα πολυτιμότατο που έχει κοστολογηθεί, δεν ξέρω ακριβώς πόσο λένε, για 400 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Και ήρθε μια εταιρεία και το παίρνει με 10 ευρώ το στρέμμα, το παίρνει τζάμπα, μια περιουσία η οποία είναι η περιουσία των Εβριτών, των εργαζομένων, των Θρακετών, της χώρας μας περιουσία και τη βουτάει αυτός και πάει να την εκμεταλλευτεί. Και η διαδικασία δεν ήταν νόμιμη, αλλά εμείς κοιτάμε και την ουσία, δεν θέλουμε να ξεπουλέται ο ρηκτός πλούτος της χώρας μας στο τζάμπα και να τον εκμεταλλεύονται κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και το είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή και είχαμε πει, κυρίως στο πολιτικό μέρος στεκόμασταν, ότι αυτή είναι περιουσία του λαού και τα ωφέλη πρέπει από την εκμετάλλευση να πηγαίνουν στο λαό. Έρχεται τώρα να μας δικαιώσει και η απόφαση του κυρίου Μανιάτη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, που δεν υπέγραψε, γιατί δεν είναι σωστή η όλη η δουλειά που έγινε. Εμείς τονίζουμε ακόμα το εξής. Έχουν μεγάλες ευθύνες, είναι εκτεθειμένοι αυτοί που έσπευσαν εκεί στην εκδήλωση στα δίκαια, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι περιφερειάρχες εδώ του Εύρου, όπως λέγεται, κυρία Νικολάου, έτσι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που έσπευσαν με μεγάλη ευκολία να χειροκροτήσουν μια παράνομη απόφαση. Έπρεπε λίγο να το ψάξουν. Και αν θυμάστε καλά, εδώ σας είχα πει, σε αυτό το ραδιόφωνο είχα πει, ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε, θα φτάσουμε μέχρι τη Βουλή, το φέραμε στη Βουλή, πήγε στα Υπουργεία, ξέρω ότι στο Υπουργείο του Μανιάτη είναι ανακοίνωση λαϊκής συσπήρωσης απάνω στο τραπέζι του, έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ. Δεν τα αφήσαμε το θέμα και δικαιωθήκαμε. Εκτεθειμένοι λοιπόν αυτοί που έσπευσαν να χειροκροτήσουν και τους είχαμε πει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κρατάτε αποστάσεις. Δεν είναι καθαρές αυτές οι δουλειές. Δεν μας άκουσαν. Αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι. Αν μπορούν βουλευτές, δήμαρχοι, δημόσια πρόσωπα με τόση ευκολία να γίνονται ντεκόρ σε εκδηλώσεις και να χειροκροτούν συμβάσεις που είναι σκάνδαλο. Και το σκάνδαλο είναι
οι παραβάσεις είναι όπως για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Κανονικά τι πρέπει να γίνει. Την έρευνα σε αυτά τα υψώματα των πετρωτών τα έχει κάνει ο ΙΓΜΕ. Ναι. Αυτός βρήκε και το ζεόλιθο, την ποσότητα, την ποιότητα κτλ. Τι έπρεπε να ακολουθηθεί, ποια διαδικασία. Έπρεπε η περιφέρεια να το βγάλει σε δημοπρασία το κοίτασμα και όποιος ενδιαφερόμενος έρχεται, χτυπάει, δίνει τιμή και αυτός που θα προσφέρει την καλύτερη τιμή θα το πάρει. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Αυτή η εταιρεία δεν έκανε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Σόκος είναι βαθύτατα εκτεθειμένος. Δεν ξέρει τους νόμους, τους ξέρει. Γιατί πήγε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να απολογηθεί, πρέπει να δώσει λόγο. Έλα εδώ, είσαι περιφερειάρχης, οδιορισμένος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μακεδονίας. Και Μακεδονίας, και Μακεδονίας, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρει την νομοθεσία, γιατί πήγε να το κάνει από αυτό. Τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Είναι εκτεθειμένοι λοιπόν όλοι αυτοί και πιστεύω ότι εμείς νιώθουμε μια ικανοποίηση ότι με τις μικρές δυνάμεις που έχει η λαϊκή συσπήρωση τους ξεμπρόστιασε. Και με τη βοήθεια άλλων φυσικά, και αυτή τη στιγμή το κοίτασμα, αν θέλουν να το πάρουν, θα κάνουν δημοπρασία. Μάλιστα. Και θα πάρουμε την καλύτερη τιμή, θα την πάρει αυτός που θα προσφέρει την καλύτερη τιμή. Εμείς και σε αυτό είμαστε αντίθετο. Λέμε ότι αυτό πρέπει, η εκμετάλλευση πρέπει να γίνει από το ίδιο το κράτος. Και το σύνολο, όλα τα ωφέλη να πάνε στους κατοίκους της περιοχής, να πάνε στους εργαζόμενους. Λοιπόν, κρατάμε αυτό ότι πρέπει να γίνει μια δημοπρασία. Αυτή θα είναι σύνομη πράξη και να δούμε την εξέλιξη του θέματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.